συγκεκριμένων που είχαν, θα προβούν σε διαμαρτυρία, κλείνουν το λιμάνι της Λάρνακας με δίωρη διαμαρτυρία υψαράδες την ερχόμενη Δευτέρα, ανησυχούν για την ερευνητική άδεια σε αλιευτικό, ζητούν και την άμεση ανάκλησή της, συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυρά κατά του Υπουργού Γεωργίας και σήμερα θα καταγράψουμε τις θέσεις τόσων του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων. Είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Χριστόδουλος Χαραλάμπους. Καλωσορίσατε κύριε Χαραλάμπους. Ευχαριστώ. Δεν έχει επιληθεί το πρόβλημα. Εδώ ήσασταν πριν 2 εβδομάδες πάλι. Είμαστε εδώ. Καμιά απάντηση. Αν και ο Υπουργός είπε ότι θα μας έστελνε και γραπτός για πολλά άλλα προβλήματα που είχαμε, κανένα πρόβλημα. Το μόνο που μας είπε εδώ δημόσια ότι μας επαραχαίδεψε. Ακούοντας το επαγγελματίες, δεν μας κάνει το πρόβλημα που μας έβαλε με την νέα τράτα, που θα τη δώσει άδεια θέλουμε ή θέλουμε. Τώρα έβαλε μας και το πρόβλημα ότι μας επαραχαίδεψε. Να βγει δημόσια, να έρθει δαμέ και να πει τι μας επαραχαίδεψε. Βέβαια παραχαίδεψε μας. Έφερε μας το γρηγρή και δουλεύει παράνομα. Εδούλευε όλο το καλοκαίρι παράνομα. Οι ψαράδες τη στιγμή που μιλούμε πεινούσαν κυριολεκτικά. Καταντήσαμε να ξερτελιστούμε μπροστά στην κοινή γνώμη. Γιατί έτσι θέλει ο Υπουργός να αφήνει, έδωσε του την άδεια, έδωσε μας την υπόσχεση ότι αν θυχτεί το εισόδημα σας έστω και έναν ευρώ, εγώ θα το σταματήσω. Δεν το σταμάτησε, δούλευε παράνομα, δεν τον έλεγχε το τμήμα αλίας. Και όσον αφορά τα καΐκια, τις στράτες, από χρόνια απαγορεύεται να τραβούσει με μάτι μεγάλο. Με μικρό μάτι. Θα μπούμε στις λεπτομέρειες, γιατί για να είμαστε και σωστοί και για να φωτίζουμε όλες τις πλευρές μιας υπόθεσης, γιατί εδώ είμαστε αντικειμενικοί και δίνουμε λόγο σε όλους όσοι επιθυμούν να κάνουν παρεμβάσεις για τα θέματα. Έχουμε και στο στούντιο στη Λεμεσό τον κύριο Άριστο Αριστίδου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τρατών. Κύριε Αριστίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βλέπουμε, ακούσατε και τον κύριο Χαραλάμπους, παρακαλώ. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που μας δίνετε, έστω και για πρώτη φορά, την ευκαιρία να ακούσετε και τις δικές μας θέσεις, εκ μέρους των Τρατάριδων. Τώρα, από πού να αρχίσω, για την ερευνητική ή από τα γρηγρή. Να ξεκινήσω από τις στράτες. Στην Κύπρο, κυρία Χριστοφίδου, υπήρχαν μέχρι το 2009 19 τράτες, 9 εγχώριες και 10 διεθνών υδάτων. Έβαζαν στην Κυπριακή αγορά 1.500 τόνους μαρίδα. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα στον Κύπριο καταναλωτή να αγοράσει τη μαρίδα μία λίρα ΟΚΑ. Μιλούμε όταν ήταν ΟΚΑ. Αποτέλεσμα, οι τράτες από 9 εγχώριες, αποχωρήσαν οι 7 και έμειναν μόνο 2. Αποτέλεσμα είναι να μπαίνει στον Κύπριο καταναλωτή μόνο 80 τόνοι μαρίδα από αυτές τις 2 παραμένοντες στράτες και οι άλλες ποσότητες να εισάγονται από ξένες χώρες και ο καταναλωτής να παίρνει την μαρίδα 10 ευρώ. Δηλαδή, κάποιοι με τις θέσεις τους έκαμα χαβιάρι τη μαρίδα, που επιστημονικώς αποδειγμένα. Τι εννοείται με τις θέσεις τους? Με τις θέσεις τους, διότι το διαχειριστικό σχέδιο του Τμήματος Αλληλείας έλεγε όταν αποχωρήσουν οι 6 τράτες, να μπουν 2 γρηγροί, τα οποία γρηγροί θα καλύψουν την απώλεια των τρατών. Άρα είναι αδικαιολόγητες οι αντιδράσεις τους αυτή τη στιγμή? Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε. Τα ψάρια τα οποία παίρνει το γρηγρί, τα οποία εμπήκαν στον αλλιευτικό στόλο της Κύπρου, ήταν για να αλλιεύουν κυρίως στη μαρίδα. Ο Υπουργός ο ίδιος επαραδέχθηκε ότι εβάλαμε τα γρηγρί, τα 2 γρηγρί, δώσαμε άδεια και από την άλλη να αφαιρέσαμε την άδεια το γρηγρί, στέλνοντας να αλλιεύουμε στα 50 μέτρα βάθος. Με αποτέλεσμα το ένα γρηγρί να μην αλλιεύσει ούτε ώρα κατά το 2017 και το δεύτερο γρηγρί, το οποίο είναι ιδιοκτησία του δικού μας γκρουπ, αλλιευτικής εταιρείας, να έδεσε. Δεν επήραμε μία μαρίδα. Με αποτέλεσμα η μαρίδα να τιμάται στον Κύπριο καταναλωτή με 10 ευρώ. Ενώ μπορούσε ο Κύπριος καταναλωτής με τα γρηγρή να παίρνει η μαρίδα 4,5 ευρώ. Γι' αυτόν την χαρακτηρίσετε χαβιάρι.
Όπως γίνεται και στην Ελλάδα, που τρώει τον γάβρο από τρία και τη μαρίδα με 5 ευρώ, τον κολλιόν το σκουμπρί. Τα ψάρια του γρυρί είναι συγκεκριμένα, τα οποία είναι τα λεγόμενα αφρόψαρα. Που στην ουσία το μόνο ψάρι που επηρεάζεται από τους βαρκάριδες το γρυρί, είναι μόνο λιβό παμίας απώλειας 5%. Και στερούν το ότι έστειλαν με τις δικές τους διαμαρτυρίες το γρυρί στα 50 μέτρα παρανόμως. Σε όλη την Ευρώπη όλα τα γρυρί αλλιεύουν 30 μέτρα. Μια στιγμή... Και τρώει ο φτωχό κόσμος φτηνό ψάρι. Ναι, μια στιγμή για να υπάρχει και διάλογος. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Χαραλάμπους, φαίνεται ότι με αυτά που λέει ο κύριος Αριστίδου είναι λίγο αδικαιολόγητο αυτό είναι που χαβιάρι, κάνετε. Πρώτα, το γρυγρί παίρνει όλα τα ψάρια και αυτό είναι επιστημονικό. Και όταν πήγαμε στην Καβάλα και ήταν και ο κύριος Άριστος, το είδε και μόνος του. Πρώτο. Το δεύτερο, τη μαρίδα, δεν την έκαναν χαβιάρι οι επαγγελματίες ψαράδες. Η μαρίδα, εμείς τη δίνουμε 4 και 5 ευρώ, ακόμα και στο Λατσίν πέρσι, στο τέλος της που ήταν αρκετή, την δίναμε ακόμα και 3 ευρώ. Και ήρθαν όλοι οι ψαραγορές, ακόμα και αυτές που φέρνουν από το εξωτερικό λιωμένες, τις δίναν συνέχεια 8 ευρώ και 7 ευρώ όταν λιώναν τέλεια. Τούτα όλα για τον καταναλωτή, και αυτό να τα ακούσει ο κόσμος ο απλός, είναι παραμύθια. Και τούτο με την τράτα που λέει ο κύριος Άριστος, η τράτα κύριε Άριστε, τι μα τη δικαιούται να σέρνει το σάκκο του. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 50 χιλιοστά και το αίτημα μας, το κατάκολο 4 μέτρα να, είναι, να έχει το μέγεθος που αλλιεύετε εσείς. Το, ποιο? Το 36άρι. 36άρι. Έτσι η νομοθεσία είναι η Ευρώπη. Γιατί τότε έρχεται το τμήμα να σκάφει και σα έχει καταγγελία, γιατί εσεί με στο σκάφο σα είχετε κατάκολλα απαγορευμένα και καταγγελία. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό και γι' αυτό αλλιεύαμε παλιά 120 τόνους μαρίδα κάθε αλλιευτικό σκάφο και τώρα αλλιεύουμε 35. Διότι άνοιξε το μάτι του δικτύου. Και εμείς ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Τούτη ιστορία... Η μείωση από τους 120 στους 35 τόνους, αυτόν αποδεικνύει. Τούτη ιστορία όλη... Όσο για την ερευνητική άδεια, επειδή μιλάτε για ερευνητική άδεια, το ίδιο το τιμή και ότι είναι να μπει νέα τράτα. Η τράτα υπάρχει. Έχει άδεια. Αλλά κυρία Χριστοφίδου, επιτρέψτε να σας αναφέρω ότι το 2007... Ήρθε το Τμήμα Αλληλείας και με συνάντησε. Παρακαλώ το κάμερα να μπορεί να δείξει. Ο οποίο με ζήτησε να βάλω αλλιευτικό σκάφος για να αλλιεύσει σε βαθιά ύδατα. Ναι. Διότι έρχονται οι Ιταλοί, στόλος ολόκληρος αλλιευτικών από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαιούνται να αλλιεύουν στα 12 μίλια. Ναι, μην το κουνάτε όμως το χαρτί γιατί ζαλιστήκαμε. Ναι, εντάξει. Το, λοιπόν, μου ζήτησε το ίδιο το Τμήμα Αλληλείας. Ναι. Το αίτημα σας έχει μελετηθεί προσεκτικά με δεδομένο ότι η αλληλεία γαρίδας που διεξάγεται κυρίως στα βαθιά νερά αποτελεί νέα δραστηριότητα με την οποία δεν έχουν ασχοληθεί μέχρι σήμερα κυπριακά αλλιευτικά σκάφη. Γι' αυτό έχει αποφασιστεί το αίτημα σας να γίνει αποδεκτό. Δεν ήταν αίτημα δικό μου. Το Τμήμα Αλληλείας ήρθε και με συνάντησε και τους είπα δεν έχω αλλιευτικό στόλο. Αλλιευτικό σκάφος να χρησιμοποιήσω. Κύριε, ναι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έρχονται οι Ιταλοί και αλλιεύουν στα 12 μίλια, τα οποία με υπερσύγχρονα σκάφη των 4-5 εκατομμυρίων και μαζεύουν την καρύδα και παίρνουν την στην Ιταλία, διότι όλη η καρύδα που τρώει ο Κύπριος καταναλωτής είναι κατεψυγμένη από τριτοκοσμικές χώρες. Δεν είναι καρύδα άγρια. Κύριε Αριστίδου, μια στιγμή, κύριε Χαραλάμπους, δεν υπάρχει μια σολομονική που λέμε, με την οποία θα μπορείτε κι εσείς να είσαστε εντάξει και να μπορεί να γίνετε και το άλλο. Ναι. Είναι ή το ένα ή το άλλο. Πώς είναι δυνατόν όταν πηγαίνουμε στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής και λέει η διευθύντρια, που για μένα είναι η διευθύντρια και το Τμήμα Αλλιάς και όλοι, αφού έστειλαν και το Άριστου επιστολή να κάνουν έρευνα και ζητήσαν το ήδη, πώς είναι δυνατόν να ζητά να κάνει μία έρευνα και να έρχεται ο κύριος Άρης του Τσεραλή, καλά ρε κοπέλια, είναι να που θέλετε δηλαδή, είναι να που θέλετε, να αφήνουμε τον μπακαλιάο και αμέν τον πιάνουμε και φέρνουμε από το εξωτερικό, δηλαδή φάσκομαι και αντιφάσκομαι, είναι έρευνα που θέλουμε. Mm-hmm. Και ο κύριος Άριστος
Τούτη αντίδραση του όμως ποια είναι, γιατί αντίδρα, τι τον ενοχλά φέτο δωρεάν που να κάνει την έρευνα. Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν έπρεπε να τον ενοχλά και να προβληματιστεί τα άλλα ούλα. Λοιπόν, κύριε Αρχιτέκτη, γιατί σας ενοχλεί. Δεν αντιδράσαμε ότι η Τράτα έβαζε φόρεμα να για να πιάσει τη Μαρίδα. Να απαντήσω και στα δύο. Έβαλε φόρεμα, λέει, να πιάσετε τη Μαρίδα. Τι εννοείται, δίχτυν πας σε άλλο δίχτυ. Αυτό ισχυρίζονται. Αλλά όταν το δίχτυ τη Τράτα ήταν 38 και έγινε 40-50 και από τους 120 τόνους που αλίευε να αλιεύει 35, πώς είναι δυνατό να βάζει δεύτερο δίχτυ. Εσάς γιατί σας ενοχλεί, κυρία Αριστίδου, αυτό που... Οι διεκδικήσεις των το ψαράδο. Φέρνουν έσταση στην ερευνητική, δηλαδή να στερήσουν από τον Κύπριο καταναλωτή το δικαίωμα να μπορεί να αγοράσει η γαρίδα 5 ευρώ το κιλό φρέσκα, άγρια, και να αγοράζει την κατεψυγμένη. Στερείτε αυτό το δικαίωμα, κύριε Χαραλάμπου. Διότι πίσω από αυτούς, χωρίς να το καταλάβουν οι φίλοι μου οι βαρκάριδες, ναι. Διότι όλοι οι ψαράδες είμαστε. Τούτοι είναι οι βαρκάριδες, εμείς είμαστε οι τρατάριδες, οι γρυριτζίες. Οι βαρκάριδες και οι τρατάριδες. Και οι γρυριτζίες. Έτσι ονομάζεται στην αλλιευτική. Εμείς είμαστε αυτοί που πίνουν. Επομένως, θα έχει το δικαίωμα ο Κύπριος καταναλωτής με 4-5 ευρώ να αποκτήσει φρέσκα κυπριακή γαρίδα. Και εγώ λέω σε αυτά τα αποθέματα, σε αυτά τα βαθιά, πέρα των 200 μέτρων. Και ολοκληρώστε, κύριε Αριστίδου, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θα δοθεί ευκαιρία, πιστεύω, θα δοθεί ευκαιρία και στον Κύπριο καταναλωτή, αντί να αγοράζει τον μπακαλιά, τον οποίο τρώει όλος ο Κύπριος, 18-25 ευρώ, εισαγόμενος από την Ισπανία, θα βρεθούν και κάποιες ποσότητες μπακαλιάου να έχει το δικαίωμα ο Κύπριος καταναλωτής να τον πάρει σε 8-10 ευρώ. Και αυτό που λέω ότι με ένα σωστό διάλογο, παρουσία τμήματος αλληλείας, Υπουργού Γεωργίας, μπορούν να βρεθούν λύσεις για όλους. Η θάλασσα. Όπου θα κερδίζουν όλοι. Η θάλασσα δεν είναι κοτσάνι κανενός. Όλα τα αγαθά τη θάλασσα πρέπει να τα παίρνει ο Κύπριος καταναλωτής σε χαμηλές τιμές. Λοιπόν, και έρχονται τώρα, τότε τη στιγμή που μιλάμε, βάζουν τον καταναλωτή μπροστά, γιατί ο ψαράς που είναι να πάει, εκτός που το δίχτυ μου ας έδωσαν πέρσι για την Μαρίδα μου, πιάνουμε ποσότητες, εντάξει, γιατί πιάνουμε εμείς την Μαρίδα τώρα, και το πρόβλημα είναι ότι πιάνει την κανένα ο φτωχός ο ψαράς. Κανένα πρόβλημα, Μαρίδα θέλετε πάρτε, αλλά να έχουμε και εμείς το δίκαιο να πάρουμε Μαρίδα. Εσύ ο ίδιος μου είπες, Άριστη, ότι... Και πού θέλω στα πότε να πιάνετε εσείς την Μαρίδα, και αν την πιάνω εγώ πόνη δουλειά μου. Εφέραμε καμία ανέσταση. Έφερες, Μαρίδα, αν ήταν προσέξεις να φέρεις, κάτι τα φέρνες. Εμείς η δουλειά μας είναι να πιάνουμε Μαρίδα. Σας έδωσαν και σας το δικαίωμα. Εσύ είδαμε δημόσια παραδέχεσαι ότι θέλει να φέρεις από μια τράτα. Αλλά να έχουμε και εμείς το δικαίωμα να πάρουμε Μαρίδα. Έχετε πολλά δικαιώματα. Έχετε πάρα πολλά δικαιώματα. Εμείς βάρος σας τα δικαιώματα τους. Μας το στερήσετε. Το κρυβείο εφόσον έχει τόσα πολλά, να φύγει και τον άλλο κόσμο να δουλέψει. Δεν αλίευσε μία Μαρίδα το κρυβεί. Να αφήσετε λέει και τον άλλο κόσμο να δουλέψει. Και να φτάνει η θάλασσα της Κύπρου, κυρία Χριστίνου, είναι πιο πλούσια σε Μαρίδα. Και εσύ να αφήσετε τον άλλον κόσμο να δουλέψει. Η Μαρίδα αυτοπεθαίνει. Το υπουργός ο ίδιος που θα δείχνει. Επιστημονικός αποδεικμένα η Μαρίδα αυτοπεθαίνει από τους 18 στους 26 μήνες. Και με τις εξιθελικές θέσεις στερούν τον Κύπριο καταναλωτή. Ναι, μας το είπετε τον κύριε Αριστίδου. Τώρα το θέμα, εσείς λέτε ότι στερούν, εσείς λέτε, τους κατηγορείτε και τον Υπουργό. Κυρία και τη Διευθύντρια. Τι είναι το παράπονο σας από την Υπουργία. Εσείς επιστέψετε ότι αυτός όταν βάζει το φόρεμα στην Τράτα, το κατάκολο που λαλούμε. Μαρίδα τι μου πιάνει. Τι είναι το κατάκολο. Ξέρετε πόσου. Τι είναι το κατάκολο. Ας ήξω, αυτό είναι νάιλον. Συγγνώμη, πρώτη φορά να πω. Συγγνώμη, να πω. Εδώ είναι με τούτο, εσείς να μου παίρνει. Τη στρίλια παίρνετε, διοξάν την παίρνετε. Τη στρίλια, το παρκουνάκι το μικρό, τη βόπα την μικρή. Τα πάντα τα μικρά τα παίρνουν. Ξέρετε πόσα πετάσουμε στη θάλασσα. Και ξέρετε γιατί μιλώ έτσι. Μιλώ έτσι γιατί οι ψαράδες τούν τη στιγμή λιμοκτονούν. Δεν μπορούν να πιερώσουν τις κοινωνικές τους ασφαλείς, δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Τούτοι μιλούν για μεγάλες ποσότητες, γιατί κάνουν εισαγωγές, εξαγωγές. Κάνουν σατσίνα, τα σύστημα να ζήσουν κι εμείς. Κύριε Αριστίδου, εμείς δεν ασχολούμαστε με εισαγωγές. Το δικαίωμα των τρατών και των κρυβεί. Κυρία Χριστοφίδου, πρέπει να καταλάβετε ότι οι τράτες σε όλη την Ευρώπη είναι σημείο αναφοράς. Η έναρξη της αλληλείας, άλλο κάτι που μας θερούν. Η έναρξη της αλληλείας των κρατών σε όλη την Ευρώπη είναι 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου. Εμείς είμαστε στην 7 Νοεμβρίου.
Μάλιστα. Το, η έναρξη τη αλληλεία τη εγχώρια σε όλη την Ευρώπη είναι σημείο αναφορά. Σα ευχαριστώ. Να δώσω να καταλάβετε, δώστε με ακόμα 10 λεπτά. Ναι, πρέπει να κλείσουμε, κύριε Αριστείο. Στην Ελλάδα, στη Μηχανιώνα, στο Κερατσίνη και στην Καβάλα, που ξεκίνησαν οι τράτε. Σα ευχαριστώ. Ήταν παρόν οι υπουργοί και στην Ιταλία και η Ισπανία είναι το μισό υπουργικό συμβούλιο. Για να κατεβόδω στου τεστράτε να φέρουν αλλιεύματα, γιατί είναι τα αλλιεύματα τα οποία μπορεί ο καταναλωτής να τα αποκτήσει φτηνά. Κύριε Αριστείο, σα ευχαριστώ. Ισχύει εσά η διαμαρτυρία σα τη Δευτέρα? Βεβαίω και ισχύει. Και τότε που λέει ο κύριο Άριστο, τι συγκρίνει την Ελλάδα με την Κύπρο? Έχει ένα σωρό νησιά, ένα σωρό περιοχέ. Η Κύπρο, και έφτιαξε κάποιο βουλευτή στο συναερμό και έπρεπε να στήριξε το πράγμα. Μισή Κύπρο είναι η Ελλάδα. Και εννοείται υπάρχουν και κομματικά συμφέροντα πίσω από γιατί, το. Γιατί ψέματα. Δεν ήξερα, ρωτώ σας. Ούτε ο ευρωαγροτικός, να μου το λέει αυτές που είχαμε, τούτη δεν ήρθε. Η διευθύντρια του Τμήματος Αλλιείας, δεν έχει τα κότσια να βγει να πει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα είναι σωστό που κάνουμε. Καταστρέφουμε τα πλάσματα. Δεν έχει τα κότσια φωά του. Μα δεν είναι ευθύνη της διευθύντριας. Υπάρχει υπουργός, κύριε Καραλάμπου. Ο υπουργός ξέρει, εντάξει, δουλεύει τράτα με τον το δείχτη. Ρε, πιάνει η Μαρίδα τον το δείχτη. Το Ισραήλ, το οποίο διαθέτει την μεγαλύτερη τεχνογνωσία με τη μισή ακτογραμμή. Με τη μισή ακτογραμμή, τις 8 τράτες στα τελευταία 2 έτη, τις έκαμε 16. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Αφήστε τον κόσμο να φάει ψάρι φτηνό. Λοιπόν, είστε για να μας πάρει στο Βιετνάμ. Εγώ ήρθε μας τον κόσμο νουλο. Είμαστε στην Κύπρο. Η θάλασσα έχει ψωμί για όλους. Άκου. Ο κόσμος ο φτωχός, έθωρη ένταν που γεννήσκεται, εμπαλαβος τίποτε. Εμείς την Μαρίδα θα τη δίνουμε 5 ευρώ. Φέτος θα τη δίνουμε 5 ευρώ. Τα οποία μονοπωλιακά ψάρκα, τα οποία έχουν οι βάρκες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο. Μια διευκρίνηση. Κοστίζουν στον Κύπριο καταναλωτή 300% πιο ακριβά από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν τελειώνει εδώ το θέμα. Αλλά είπαμε, υπάρχει να τα βρούμε. Υπάρχει διάλογος μαζί με το Τμήμα Αλληλείας. Και εμείς εδώ είμαστε. Όταν υπάρχει όμως η καλή διάθεση. Λοιπόν. Καλή διάθεση. Υπάρχει καλή διάθεση να κάτσετε να τα βρείτε. Με την θα το πω έτσι δημόσια, γιατί μπορώ να έχω την παρέτηση μου τη στιγμή που φτάμε. Γιατί να πάω να συζητώ εγώ με τους ανθρώπους. Τι εννοείται. Όταν πηγαίνω κάθε μέρα στο τμήμα Αλλείας, πιάνω αυτό μου που το Λατσίν, που την Πάφο, που την Λάρνακαν και δίνουν μου ένα σωρό υποσχέσεις, αντίρρε, νομοθεσία, Μητρών Αγροτών, τα πάντα άλλη. Σας κοντεύω δηλαδή. Εμάς. Ρωτώ. Ο ψαράς είναι το πιο μεγάλο κορόιδο λοιπόν, που το τμήμα Αλλείας. Όλοι έχουμε αυτά τα προβλήματα με το τμήμα Αλλείας. Παρακαλώ. Την ιστορία ο Άριστος με τις χώρες τις άλλες να μην συγκρίνει φτώση την Κύπρο που πιάνει 2 κιλά ο ψαράς. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Και όταν τον πάρει και αμέσως τον ψαρά, εξάλλου εμείς αποχωρήσαμε το 70% των τρατών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν κλείνει εδώ το θέμα. Έχουμε και την άλλη εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Θα παρακαλέσω για την παραγωγή όμως. Αν μπορεί στη διάρκεια της εκπομπής να δοκιμάσουμε ξανά τον αρμόδιο υπουργό, αν έχει να μας πει κάτι, γιατί ακούστηκαν και από τον κύριο Χαραλάμπους κάποιες σαφείς αιχμές για το θέμα συνεργασίας, ότι τους λένε κούφια λόγια ουσιαστικά. Εάν επιθυμεί να κάνει παρέμβαση ο υπουργός, είμαστε στη διάθεση. Κυρία Κατερίνα, καταλάβετε ότι μας χαϊδεύει τους ανθρώπους. Εγώ δεν οι έχω ψαράδες, για να καταλάβετε, θέση. Είναι, δεν έχω είναι σε έξαρση, γιατί θα τα ήταν πούμε προσβολή ξανά μεγάλη αυτή. Τι ώρα θα είστε στο λιμάνι? Η ώρα 9 το πρωί τη Δευτέρα θα είμαστε όλοι εκεί. Εμείς είπαμε μια στιγμή, κύριε Αριστείο. Είπαμε δύο ώρες, ναι. Δεν ξέρω να μπορεί να γίνει. Τι εννοείτε? Κοίταξε, ο ψαράς είναι σε απόγνωση. Μια στιγμή, κύριε Αριστείο, θα σας δώσω τον λόγο. Είναι σε απόγνωση. Αυτοί έρχονται δημόσια. Μπορείτε να πάτε για να μείνετε δηλαδή? Δεν μπορώ να πω κάτι. Δουλειά δική του. Εγώ έχω προσπαθήσει. Σα ευχαριστώ. Τι ζωή τραβάει για την τράπεζα? Αφού εδώ μπορεί να κάνει. Τα ψάχνει να κάνει. Σα ευχαριστώ. Τι είναι, κύριε Αριστείου? Αυτά είναι. Αναφέρω το δικαίωμα του καθενός να διαμαρτυρηθεί. Αλλά κρίνω τη διαμαρτυρία εγώ ότι είναι εις βάρος του Κύπριου καταναλωτή. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Πάλι στον Κύπριο καταναλωτή. Δεν έχει κάτι άλλο να πει. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύτιμος λίγος ο χρόνος μας, διότι έχουμε και άλλα θέματα που απασχολούν. Αμέσως μετά δώσω στούντο, κυρίες και κύριοι, εκπρόσωπος τύπου.